Γεια σας. Σήμερα σε αυτό το tutorial θα κάνουμε μία πολύ ωραία βελονιά. Μοιάζει με... διάλεξα και ένα πράσινο χρώμα, μοιάζει με ένα λιβάδι πράσινο, ανοιξιάτικο καλοκαιρινό. Σήμερα θα κάνουμε αυτή, βελονιά, αυτή τη βελονιά που είναι group, θα δουλέψουμε σε group με τρία ποδαράκια. Δεν είναι, είναι group με βελονιές, αλλά δεν είναι ούτε η βελονιά βεντάλια, ούτε αυτό που λένε συνήθως cluster, τα οποία θα δούμε, είδαμε και θα δούμε και σε άλλα tutorial. Αυτές είναι, είναι απλά group, των, απλά group με, τρία ποδαράκια. Λοιπόν, για να δουλέψουμε αυτή την βελονιά, μας χρειάζεται να κάνουμε μία αλυσιδίτσα που να είναι ένα πολλαπλάσιο του 3×1. Εγώ θα κάνω σήμερα 25 αλυσιδίτσες αυτό το tutorial. Αυτή η βελονιά είναι πολύ καλή για να, κάνουμε κουβερτούλες, ριχτάρια, φουλάρ και διάφορα τέτοια πράγματα. Και 25. Τώρα, θα κάνουμε την πρώτη σειρά, η οποία θα είναι σειρά προετοιμασίας. Θα κάνω, γιατί μας χρειάζεται για να πατήσουμε να κάνουμε τις δύο κυρίως βελονιές, γιατί και αυτή η βελονιά είμαστε πλέον πέρα από τις βασικές, παρότι δουλεύουμε με βασικές βελονιές, μαθαίνουμε βελονιές που είναι λίγο πιο, που είναι λίγο πέρα από τις βασικές, τέλος πάντων, παρότι βασίζονται στις βασικές βελονιές. Τώρα θα κάνω μία αλυσιδίτσα που θα υπολογιστεί σαν ένα άριχτο και δύο αλυσιδίτσες που μας χρειάζονται για αέρα. Και εδώ στην, θα αφήσω δύο βελονιές, στη τρίτη θα κάνω ένα άριχτο. Και καθόλου το γύρο θα κάνω δύο αλυσιδίτσες. Θα αφήνω δύο βελονιές εδώ και στην τρίτη θα κάνω ένα άριχτο. Δύο αλυσιδίτσες, αφήνουμε δύο βελονιές εδώ, στην τρίτη κάνουμε ένα άριχτο. Αυτή είναι η σειρά προετοιμασίας, όπως έχω ήδη πει, δεν, γιατί πάνω σε αυτή θα αρχίσουμε να δουλεύουμε τις άλλες δύο βελονιές. Δύο αλυσιδίτσες, αφήνουμε δύο αλυσιδίτσες εδώ πέρα και στο τρίτο κάνουμε ένα άριχτο. Δύο αλυσιδίτσες, αφήνουμε εδώ δύο αλυσιδίτσες και στην τρίτη κάνουμε ένα άριχτο. Δύο αλυσιδίτσες, αφήνουμε εδώ πέρα τις δύο αλυσιδίτσες μας και στο τρίτο κάνουμε ένα άριχτο. Δύο αλυσιδίτσες εδώ, αφήνουμε δύο αλυσιδίτσες και στο τρίτο κάνουμε ένα άριχτο. Στην τρίτη αλυσιδίτσα, συγγνώμη, δύο αλυσιδίτσες και στην τρίτη θα αφήσουμε δύο αλυσιδίτσες εδώ και στην τρίτη θα κάνουμε ένα άριχτο. Επίσης θα κάνουμε δύο αλυσιδίτσες και θα αφήσουμε τις δύο αλυσιδίτσες και στην τρίτη θα κάνουμε ένα άριχτο επίσης. Τώρα αρχίζουμε την κυρίως βελονιά. Η κυρίως βελονιά είναι οι δύο σειρές που θα κάνουμε από εδώ και πέρα, έτσι. Είναι τρεις αλυσιδίτσες. Γυρνώ το πλεκτό μου και κάνω επίσης ακόμη μία, κάνω ένα ποδαράκι μάλλον εδώ στο ίδιο σημείο. Και από εδώ και πέρα, για όλη τη σειρά, θα κάνω σε κάθε άριχτο της προηγούμενης σειράς, θα κάνω τρία ποδαράκια.
στο επόμενο άριστο, εδώ, τρία ποδαράκια. Κατά αυτόν τον τρόπο κάνουμε το γκρουπ με τις τρεις βελονιές, τρία ποδαράκια. Στο επόμενο άριχτο εδώ θα κάνω άλλα τρία ποδαράκια. Στο επόμενο άριχτο θα κάνω άλλα τρία ποδαράκια. Στο επόμενο άριχτο εδώ τρία ποδαράκια. Και αυτή είναι η τρία ποδαράκια εδώ στο επόμενο άριχτο. Και τρία ποδαράκια εδώ στο επόμενο άριστο. Και θα κλείσω εδώ στο τέλος με δύο ποδαράκια στο ίδιο σημείο. Και θα επιστρέψω να κάνω την κάτω τη σειρά, που είναι μία αλυσιδίτσα που μετράει σαν ένα άριχτο και δύο που μας χρειάζεται για αέρα. Θα γυρίσω το πλεκτό μου και τώρα σε κάθε γκρουπ των τριών εδώ, στο δεύτερο ποδαράκι, στο μεσαίο εδώ, θα κάνω από ένα άριχτο. Δύο αλυσιδίτσες και έτσι ολοκληρώνεται αυτή η βελονιά. Δύο αλυσιδίτσες, στο δεύτερο ποδαράκι εδώ, τα τρία, ένα άριχτο. Δύο αλυσιδίτσες, στο δεύτερο εδώ από τα τρία ποδαράκια ένα άριχτο. Δύο αλυσιδίτσες, στο δεύτερο από τα τρία εδώ ποδαράκια ένα άριχτο. Δύο αλυσιδίτσες, στο δεύτερο από τα τρία εδώ ποδαράκια ένα άριχτο. Δύο αλυσιδίτσες και εδώ πάλι στο δεύτερο από τα τρία ποδαράκια ένα άριχτο. Δύο αλυσιδίτσες, στο δεύτερο από τα τρία ποδαράκια ένα άριχτο. Δύο αλυσιδίτσες και κλείνω με ένα άριχτο εδώ. Τώρα ξαναρχίζω, τρεις αλυσιδίτσες, γυρίζω, ένα ποδαράκι εδώ στο ίδιο σημείο και ξανά από την αρχή, όπου έχω κάνει άριχτα, κάνω τρία ποδαράκια. Και αυτή είναι η βελονιά μου. Όπου έχω κάνει άριχτα κάνω τα τρία τα ποδαράκια και όπου έχω κάνει τα τρία ποδαράκια στο δεύτερο από τα τρία κάνω ένα άριχτο. Αυτές είναι οι δύο σειρές, η αναλλαγή των δύο σειρών. Ξανά εδώ, εδώ που είναι το ποδαράκι, εδώ που είναι το άριχτο στην προηγούμενη σειρά, κάνω τρία ποδαράκια. Και εδώ όπου είναι το επόμενο άριχτο κάνω τρία ποδαράκια, συγγνώμη, και στο επόμενο άριχτο θα κάνω επίσης τρία ποδαράκια.
λαδαράκια. Και στο επόμενο άριστο θα κάνω 3 ποδαράκια. Και στο επόμενο άριστο θα κάνω 3 ποδαράκια. Θα κάνω 3 ποδαράκια. Για να κλείσω εδώ στο τέλος με 2 ποδαράκια και να πάω στην επόμενη σειρά που είναι μία αλυσιδίτσα που μετράει σαν ένα άριστο συν 2 αλυσιδίτσες. Γυρίζω και εδώ όπου έχω δουλέψει τα γκρουπ με τα 3 ποδαράκια, στο δεύτερο κάνω από ένα άριστο. Δύο αλυσιδίτσες εδώ στη δεύτερη, στο δεύτερο από τα 3 ποδαράκια. Ένα άριστο, δύο αλυσιδίτσες, εδώ στο δεύτερο από τα 3 ποδαράκια. Ένα άριχτο, δύο αλυσιδίτσες, στο δεύτερο από τα 3 ποδαράκια. Ένα άριχτο, δύο αλυσιδίτσες, στο δεύτερο από τα 3 ποδαράκια. Ένα άριχτο, συν δύο αλυσιδίτσες και πατάω στο δεύτερο από τα 3 ποδαράκια. Ένα άριχτο, συν δύο αλυσιδίτσες. Στο δεύτερο, πατάω επίσης εδώ, στο δεύτερο από τα 3 ποδαράκια, ένα άριστο, δύο αλυσιδίτσες και πάω εδώ στο τέλος να κλείσω με ένα άριστο και για να συνεχίσω 3 αλυσιδίτσες, ένα ποδαράκι εδώ, στο ίδιο σημείο με τις αλυσιδίτσες. Και όπου έχω άριχτο, 3 ποδαράκια. Και εδώ άριχτο, 3 ποδαράκια. Και ούτω καθεξής. Τη βελονιά τη συνεχίζετε όπως εσάς, όπως εσείς θέλετε, ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε. Αν θέλετε να κάνετε κουβέρτα, μετράτε τις βελονιές σας που είναι ένα πολλαπλάσιο του 3 συν 1 ανάλογα με το φάρδος που θέλετε και το μήκος, το επίσης το κανονίζετε εσείς ανάλογα με το πόσο σας χρειάζεται. Και τελευταία βελονιά εδώ, ένα, εδώ που είναι το άριστο, 3 ποδαράκια, για να μην σας κουράζω και πάρα πολύ γιατί είναι απλή η βελονιά αυτή και κινδυνεύω να σας κουράσω μετά με πολύ λόγια. Αυτή είναι η βελονιά, ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και αυτή τη φορά. Ως το επόμενο tutorial, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.